Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 12 Δεκεμβρίου του 2021 στο κόμμα του Δήμου Λαμιαίων και οι κάτοικοι φοβούνται. Φοβούνται πως το φαινόμενο θα επαναληφθεί αφού ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα που να αποτρέψει μια νέα πλημμύρα. Η κυρία Κατερίνα Μακρινιώτη μας λέει ότι οι άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ την κατέβασαν από τη στέγη του σπιτιού της και την μετέφεραν με τη βάρκα τους σε ασφαλές σημείο. Επισημαίνει στο Star πως οι κάτοικοι πλέον είναι σίγουροι πως για την πλημμύρα ευθύνονται τα έργα που έγιναν στην περιοχή. Τέτοια ώρα σήμερα με έπαιρνε η βάρκα από τα κεραμίδια του σπιτιού μου μαζί με τον άντρα μου και μας βγάλανε από τους τελευταίους που βγάλανε για να σωθούμε να μην πνιγούμε. Από τότε πέρασε ένας χρόνος, έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα που μπορούσαμε, απευθυνθήκαμε παντού, σε φορείς, στους κατασκευαστές, στα μέσα ενημέρωσης, πήγαμε στο Υπουργείο Υποδομών, συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Οικονομικών, με βουλευτές, με την Περιφέρεια, με το Δήμο. Έχουμε αποτέλεσμα, δεν μπορώ να πω ότι όλα αυτά πήγαν στο βρόντο. Κάναμε και κάποιες δυναμικές κινητοποιήσεις. Απλά το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν όλοι παραδεχτεί ποιο είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα, αυτό που λέγαμε από την αρχή, ακόμα και από τη δεύτερη μέρα της πλημμύρας που εσείς οι ίδιοι μου είχατε πάρει συνέντευξη, το είχα αναφέρει ότι τα έργα ευθύνονται. Τώρα όμως το ξέρουμε συγκεκριμένα τι ακριβώς είναι αυτό. Συγκεκριμένα, ο ανισόπεδος κόμβος Λαμίας είναι ένας κλάδος ο οποίος φράζει τα νερά, είναι κάθετος στην απορροή όλων των νερών της κοιλάδας του Σπερχιού. Πριν ένα χρόνο ήταν κατασκευασμένο το 75% του συγκεκριμένου κλάδου για τον οποίο μιλάμε. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί καθόλου το μήκος του. Έχει υψωθεί αμάχωμα. Δεν έχουν αφήσει ούτε ένα εγκάρσιο άνοιγμα, ούτως ώστε να φεύγουν τα νερά. Οι κάτοικοι έχουν συναντηθεί με όλους τους αρμόδιους, με εκείνους που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία μέρημνα και έτσι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας με ασφαλιστικά μέτρα ολική καθαίρεση του κόμβου και κατασκευή του έργου ξανά. Τα νερά εκείνη τη μέρα γυρίσαν πίσω από εκείνο το σημείο. Φύγανε από το Αμούρι και γυρίσαμε από ανατολικά και πνίξαν το χωριό από ανατολάς. Εμείς πήραμε μία απάντηση στις 15 Νοέμβρη από την ΕΙΔΕ, την Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών που επιβλέπει τα έργα παραχώρησης, που απευθύνεται προς την εταιρεία κατασκευής και τους ζητάει να μελετήσουν μην τυχόν ανοίξουν κάποια εγκάρσια ανοίγματα. Όμως, το πότε θα μελετηθεί και τι είδους ανοίγματα θα είναι αυτά, εμάς αυτό δεν μας καλύπτει. Εμείς αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο κάθε φορά που βρέχει. Ο κίνδυνος είναι άμεσος, ο χειμώνας έφτασε, η άνοιξη με το λιώσιμο των χοινιών πάλι είναι κοντά. Δεν ξέρουμε κάθε φορά τι μας ξημερώνει. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε και απευθυνόμαστε στη δικαιοσύνη και ζητάμε εισαγγελική παρέμβαση ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε, ζητάμε ασφαλιστικά μέτρα να εξασφαλίσουμε τις ζωές και τις περιουσίες μας. Ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα, ολική καθαίρεση του κόμβου και δεν δεχόμαστε τίποτε άλλο. Ο κόμβος αυτός έπρεπε να έχει γίνει σε κοιλαδογέφυρα και εφόσον δεν έγινε τότε που έπρεπε, να γίνει τώρα εκ των υστέρων. Το κόστος δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι το κόστος για τις δικές μας ζωές, για τις περιουσίες μας. Η εκδίκαση της υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 15 Δεκεμβρίου στη Λαμία.